Συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι αρχές φοβούνται μεγαλύτερη εξάπλωση του έμπολα. Η Άμπερ Βίνσον, η δεύτερη νοσηλεύτρια που έχει μολυνθεί από τον ιό, έφτασε σε ειδική μονάδα στην Ατλάντα όπου νοσηλεύεται. Η νοσοκόμα προηγουμένως είχε ταξιδέψει με αεροπλάνο στο Κλίβελαντ και επέστρεψε λίγο πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων της. 7 άνθρωποι που είχαν επιβεβαιωμένη επαφή με την νοσοκόμα βρίσκονται σε εθελοντική καραντίνα και δεν έχουν παρουσιάσει συμπτώματα του ιού. Στο Τέξας, όπου μολύνθηκε η πρώτη νοσηλεύτρια, πολλά σχολεία έχουν κλείσει και αρκετοί μαθητές πηγαίνουν στα νοσοκομεία προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις. Ιδιαίτερως ανήσυχοι δηλώνουν οι γονείς. Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι η ελλειπής ενημέρωση. Εύχομαι όλοι να μπορούσαν να έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να μπορούν να πάρουν σωστές αποφάσεις για τις οικογένειές τους. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην επιβολή ταξιδιωτικού εμπάργου στις χώρες της Δυτικής Αφρικής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα ενέκρινε τη χρησιμοποίηση των Αμερικανικών στρατιωτικών εφεδριών για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της ανθρωπιστικής βοήθειας κατά του ξεσπάσματος της επιδημίας του ιού έμπολα στη Δυτική Αφρική.